Πάμε τώρα να δούμε αυτήν εδώ την άσκηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα τη διαχειριστούμε. Στην άσκηση αυτή η εκφώνηση μας λέει ότι εφόσον ισχύουν δύο υποθέσεις, δηλαδή ισχύουν δύο πράγματα, τότε αυτομάτως ισχύει και ένα συμπέρασμα. Κλασική δομή απόδειξης συλλογιστικής στην προτασιακή λογική. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω είναι να θεωρήσω δεδομένο ότι ισχύουν οι υποθέσεις όπως έχουμε πει και να βγάλω συμπεράσματα από αυτό. Ξεκινάω λίγο με την πρώτη υπόθεση. Έστω λοιπόν ότι το ψ ταυτολογικά συνεπάγει το χ ορ φ. Εδώ τώρα αυτή πρέπει να αποδομηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ο τρόπος είναι με βάση τον ορισμό. Ο ορισμός λέει στις αποτιμήσεις που αληθεύουν οι υποθέσεις, ότι είναι αριστερά δηλαδή της ταυτολογικής συνεπαγωγής, αληθεύει και το συμπέρασμα. Άρα λοιπόν στις αποτιμήσεις γράφω που αληθεύουν οι υποθέσεις. Εδώ υπάρχει μία μόνη υπόθεση, στις αποτιμήσεις λοιπόν που το ψ είναι αλήθεια. Έχω ότι και ο τύπος χ ορ φ είναι αλήθεια. Αυτό εδώ είναι αποδόμηση με βάση τον ορισμό. Ο ορισμός λέει όταν αληθεύουν οι υποθέσεις, αληθεύει και το συμπέρασμα. Άρα γράφω στις αποτιμήσεις που αληθεύει η υπόθεση, το ψ, αληθεύει και το συμπέρασμα, το χ ορ φ. Τώρα εδώ πρέπει να οδηγηθούμε σε μια επιπλέον σκέψη, η οποία είναι η εξής. Αφού το χ ορ φ είναι αλήθεια, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όσον αφορά το χ και το φ. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι το χ είναι αλήθεια και το φ είναι αλήθεια. Η δεύτερη περίπτωση, γι' αυτό βάζω και «η» εδώ, σαν δεύτερη περίπτωση, είναι το «χ» να είναι αλήθεια και το «φ» να είναι ψέμα. Και η τρίτη περίπτωση είναι το «χ» να είναι ψέμα και το «φ» να είναι αλήθεια. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις μπορούν να ισχύουν για το «χ» και το «φ». Πάμε στη δεύτερη υπόθεση. Πάλι γράφω τη λέξη «έστω», ότι ισχύει η δεύτερη υπόθεση, δηλαδή ότι το «ψ» λογικά συνεπάγει το «χ» συνεπάγεται «φ». Ομοίως τώρα η αποδόμηση την οποία κάνω είναι με βάση τον ορισμό. Άρα λοιπόν στις αποτιμήσεις που το ψ είναι αλήθεια, που αληθεύει η υπόθεση ταυτολογικής συνεπαγωγής δηλαδή, έχω ότι ο τύπος χ συνεπάγεται φ είναι αληθής, άρα λοιπόν έχω ότι θα ισχύει μία από τις εξής περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις είναι με βάση τον αληθοπίνακα της συνεπαγωγής, δηλαδή θα έχω ότι το χ θα είναι αλήθεια και το φ θα είναι αλήθεια. Άλλη περίπτωση η οποία υπάρχει, όχι χ αλήθεια φ ψέμα εδώ, γιατί είναι συνεπαγωγή, άρα λοιπόν χ ψέμα και φ αλήθεια. Και τρίτη περίπτωση η οποία υπάρχει, με βάση τον αληθοπίνακα της συνεπαγωγής, είναι το χ να είναι ψευδές και το φ να είναι επίσης ψευδές. Συνεπώς, με βάση αυτήν εδώ την αποδόμηση, τώρα πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να συνδυάσουμε τις υποθέσεις όπως λέμε. Άρα θα γράψω τώρα, όλα αυτά ισχύουν βέβαια στις αποτιμήσεις που το ψ είναι αλήθεια, το οποίο το κουβαλάω ακριβώς από κάτω. Στις αποτιμήσεις λοιπόν που το ψ είναι αληθές, για να δούμε τώρα ποιες περιπτώσεις από όλες αυτές έτσι ταιριάζουν. Ας πούμε η πρώτη υπόθεση μας έλεγε ότι το χ είναι αλήθεια και το φ είναι αλήθεια. Αυτό γίνεται και στη δεύτερη υπόθεση, άρα λοιπόν αυτά τα δύο μπορούν να συμβαίνουν. Έχω λοιπόν μια πρώτη περίπτωση ότι το χ θα είναι αλήθεια και επίσης έχω ότι το φ θα είναι αλήθεια. Η δεύτερη περίπτωση, το χ αλήθεια φ ψέμα, δεν υπάρχει στην κάτω μεριά, άρα καίγεται. Η τρίτη περίπτωση όμως, χ ψέμα και φ αλήθεια, θα τις συναντήσουμε και ακριβώς από κάτω. Συναληθεύουν αυτά τα δύο, συναληθεύουν οι δύο υποθέσεις όπως λέμε. Άρα λοιπόν το χ μπορεί να είναι ψέμα και το φ να είναι αλήθεια. Τώρα, αυτή είναι η αποδόμηση που κάνουμε στις υποθέσεις. Η σκέψη την οποία κάναμε είναι ότι ο συνδυασμός των δύο υποθέσεων οδηγεί σε μία από αυτές τις δύο περιπτώσεις. Αν πάμε τώρα στο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα μας λέει το εξής. Στις αποτιμήσεις που αληθεύει το ψ, αληθεύει και το φ. Και τώρα θέλω να παρατηρήσεις ότι παρόλο που έχει τυπική συνεπαγωγή, σκέφτομαι με ταυτολογική συνεπαγωγή, γιατί όλη η άσκηση έχει προχωρήσει με ταυτολογική συνεπαγωγή. Οπότε λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε στην επίλυση, όπου βέβαια να παρατηρήσουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις που έχουμε καταγράψει, όσον αφορά το φ, αυτό είναι εγγυημένα αληθές. Άρα εκεί θα οδηγήσουμε τη σκέψη. Θα οδηγήσουμε τη σκέψη στον ορισμό της ταυτολογικής συνεπαγωγής. Άρα λοιπόν στις αποτιμήσεις που το ψ είναι αληθές, έχω ότι το φ είναι αληθές. Και αυτό είναι αυτό που με ενδιαφέρει, γιατί μόλις απέδειξα με συλλογισμό, με σκέψη, άρα το ψ ταυτολογικά συνεπάγει το φ. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό, οδηγηθήκαμε εδώ και τώρα βέβαια θα κάνουμε κατάλληλη χρήση θεωρήματος. Άρα έχω τη σχή η ταυτολογική συνεπαγωγή. Πάμε στο θεώρημα τώρα της πληρότητας, το οποίο θεώρημα της πληρότητας στην ευθεία του χρήση μας εξασφαλίζει ότι ισχύει, άρα από θεώρημα πληρότητας έχω
ότι ισχύει και η τυπική συνεπαγωγή. Να λοιπόν μια ολοκληρωμένη απόδειξη συλλογισμού της προτασιακής λογικής, όπου αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Επικαλούμε τα θεωρήματα, τις προτάσεις και τους ορισμούς να συνδυάσω τις σκέψεις προκειμένου να οδηγηθώ στο αποδεικτέο. Πολύ σημαντικό όσον αφορά τη δομή μιας απόδειξης συλλογιστικής πάντως, ότι ξεκινήσαμε από την υπόθεση, αυτή ήταν η υπόθεση 1, και από εδώ χρησιμοποίησαμε τον ορισμό. Επίσης, από υπόθεση 2 πατήσαμε πάνω στον ορισμό. Αυτό βέβαια αναδεικνύει πόσο τέλεια πρέπει να ξέρουμε τους ορισμούς για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτό το κομμάτι όλο ήταν το κομμάτι βέβαια της σκέψης. Εντάξει. Εδώ πέρα δηλαδή σκεφτήκαμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό των υποθέσεων για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα. Και τελικά οδηγηθήκαμε στο αποδεικτέο με κατάλληλη χρήση κάποιου θεωρήματος. Αυτή ακριβώς η δομή είναι η δομή αυτών των αποδείξεων. Το μπλε δηλαδή είναι η σκέψη που κάνουμε. Παίρνω τις υποθέσεις από δομό με βάση τον ορισμό, βγάλω συμπεράσματα, συνδυασμός των σκέψεων για να βγάλω το αποδεικτέο και βέβαια αν χρειαστεί επικαλούμε θεωρήματα, προτάσεις που ισχύουν κτλ. Αυτές λοιπόν είναι οι αποδείξεις συλλογισμού και τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε για να τσιμπήσουμε μονάδες είναι να αποδομούμε τις υποθέσεις με βάση τον ορισμό και βέβαια αμέσως μετά να οδηγούμε στο αποδεικτέο.